Κυρία Νέγρου, δεν είναι η πρώτη μέρα από ό,τι άκουσα που γίνονται εργασίες εδώ στο νοσοκομείο. Εθελοντική δηλαδή προσπάθεια. Είμαστε υπόλοιποι του νοσοκομείου, είμαστε το Σωματείο Φύλων του Νοσοκομείου. Η πρωτοβουλία δηλαδή ανήκει στον Όμιλο Φύλων του Νοσοκομείου. Στον Όμιλο Φύλων του Νοσοκομείου. Σε συνεργασία με το συνεργείο του κ. Κυπριώτη. Σήμερα είναι εδώ, μας έχει προσφέρει ο κ. Κυπριώτης 8 άτομα από το προσωπικό του, 7 καμαριέρες και την προϊσταμένη του. Ναι. Και έχουμε και ειδικά προσφορά από μια εταιρεία, την Έκολα, που εκπροσωπεί στην ΚΟΟ Γιώργα Ράσου Σταύρος. Έχουν έρθει υλικά από την Αθήνα για απολύμανση, ειδικά απλυματικά, που κάνουν την απολύμανση σε όλο το νοσοκομείο, μαζί με το προσωπικό του κ. Κυπριώτη, που οφείλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και έχουμε ξεκινήσει από το πρωί αυτή την προσπάθεια. Σήμερα βρισκόμαστε στην παθολογική. Είμαστε παθολογικοί. Σήμερα ξεκινήσαμε. Είναι παθολογική, καρδιολογική και μυευτική. Και από Δευτέρα. Θα ολοκληρωθεί ο καθαρισμός μέσα σε μία μέρα, λέτε? Όχι, δεν θα γίνει. Θέλει, δεν μπορούμε να γίνει αυτό. Αύριο θα σταματήσουμε λόγω Σαββάτου. Τη Δευτέρα θα μας στείλει άλλα άτομα η κυρία Ζαχαριά. Μάλιστα. Από την κυρία Ζαχαριά θα έρθουν κάποιες καμαριέρες, τις οποίες θα συνεχίσουν να αποτελειώσουν το έργο. Δεν ξέρουμε αν θα χρειαστεί 3 ή 4 μέρες. Όσο χρειαστεί, θα είναι εδώ όλο το προσωπικό και της κυρίας Ζαχαριάς και του κυρίου Νίκου και της κυρίας Βατούλας και του κυρίου Κυπριώτη, που ήταν πάρα πολύ θετική στη την προσπάθειά μας, μόλις ζητήθηκε αυτό. Και είμαστε και πολύ ευχαριστημένοι και από το προσωπικό, έτσι, του νοσοκομείου, που μας ευχαριστούν συνέχεια για όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται και είναι πάρα πολύ θετική σε αυτήν. Γιατί μπήκαμε στα λιμένα. Και από τον κόσμο, θετικά. Και από τον κόσμο τους έχουμε θετικά. Ναι. Μπορείτε και εσείς να τα ακούσετε. Ναι. Γίνεται μια προσπάθεια. Πρέπει πλέον να προσπαθήσουμε πάρα πολύ δυνατά μόνοι μας να κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Το κράτος δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Άρα θα είμαστε εδώ αρρωγοί σε ό,τι χρειαστεί το νοσοκομείο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.